Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Spoiler King και πάμε να σας πούμε. Έπεσαν οι μάσκες στο Survivor. Πριν περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, ένα like και μια εγγραφή μας βοηθάνε πολύ να συνεχίζουμε και σε επόμενα βίντεο. Πρωτοφανή είναι όσα συμβαίνουν φέτος στο Survivor, με την υπόθεση του James Καφετζή να καταστρατηγεί όλους τους κανονισμούς του παιχνιδιού για προσωπικό θέμα η απουσία του παίκτη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινώντας από το γεγονός πως ο James επανεμφανίστηκε στο Survivor με το ιατρικό πρόβλημα της Τετάρτης, διαστόματος λιανού, να μετατρέπεται σε προσωπικό την Πέμπτη, κάτι που διαστόματος επίσης του λιανού ξαναέρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του παιχνιδιού. Επισήμως λοιπόν, δεν υπήρξε ιατρικό αλλά προσωπικό θέμα που οδήγησε τον James εκτός παιχνιδιού. Τα νέα που έρχονται από τον Άγιο Δομήνικο αφορούν την πλήρη απόρριψη όλων των ισχυρισμών του James από την παραγωγή, αναφορικά με την ποινή που επρόκειται να του επιβληθεί και τις αναφορές του σε αντίστοιχα περιστατικά που έχουν συμβεί με άλλους παίκτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δόθηκε τελεσίγραφο προς τον James Καφετζή να αποφασίσει ο ίδιος για την επιστροφή του ή μη σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με την παραγωγή να μην δέχεται κουβέντα σε σχέση με τους ισχυρισμούς του James για 2 μέτρα και 2 σταθμά έναντι της Κατερίνας Δαλάκα. Όλοι έχετε υπογράψει το ίδιο συμβόλαιο και τις ίδιες ρήτρες. Δεν υπάρχει για κανέναν διαφορετική αντιμετώπιση, είπε η παραγωγή στο James. Και η αναφορά στη ρήτρα δεν ήταν τυχαία, καθώς μια αποχώρηση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και στην απώλεια της εβδομαδιαίας αποζημίωσης και του James φτάνει στα 12.000 ευρώ την εβδομάδα. Έτσι ο James έκανε ένα βήμα πίσω και τελείωσε η κρίση. Όσο για την παραγωγή, η όλη υπόθεση της εξαφάνισης και επανεξαφάνισης του James απέδειξε περίτρανα ότι επιχειρήθηκε να μην δοθεί στο τηλεοπτικό κοινό η πραγματική αιτία που οδήγησε στο ξέσπασμα του παίκτη. Το ιατρικό πρόβλημα απέχει ξεκάθαρα από το προσωπικό, το ιατρικό προβλέπεται στους κανονισμούς, το προσωπικό όμως... Και πολλοί αναρωτιούνται αν θα είχε την ίδια αντιμετώπιση οποιοδήποτε άλλος παίκτης που συμμετέχει στο reality.